Σας ήρθαμε εδώ στις 5.30 το Χάραμα, να πούμε την πρώτη καλημέρα, να σε καλωσορίσουμε. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Σόλο αυτή τη φορά. Όχι, κατέβηκα για να συνδυάσω κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Γίνεται φέτος το All Star Survivor. Τη πουτάνα στο κάγκελο! Βλέπετε κι εσείς, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Ξέραμε ότι θα έρθουν παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν τα κατατόπια. Γνωρίζουν πώς μπορούν να βρουν τροφή. Και κρατάω και μικρό καλάθι. Εγώ περιμένω να δω. Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι να τελειώσουμε. Κοίτα, εγώ προσωπικά από την αρχή του προγράμματος δεν έβλεπα κανένα για τελικό. Κάποιοι λένε ότι φέτος η παραγωγή έχει χάσει το παιχνίδι. Ναι, έχει χάσει το παιχνίδι η παραγωγή. Έλα, μπούρδες τώρα. Και. Για να βγάζουν locals video. Ναι, πώς θα γίνει αυτό. Αυτό κυκλοφορούν φέτος. Αν ξύπνησε το πρωί και λέει πάνε να βγάλουν τη σκαφίδα να τρώει μια φρυγανιά, τη στείλω. Άμα δεν πάρει ο local 200-300 ευρώ, δεν θα το στείλω τελικό. Μην είμαστε τώρα και κούτι. Και μιλάμε για profit. Το Survivor, όπως πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση, δεν είναι φυλακή στο Αλκατράς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πεποίθηση. Δεν είμαστε κάτω για να παίζουμε κλέφτες και αστυνόμοι με τους παίκτες. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε δίκαιους αγώνες. Ας το παραμύθι! Άστο το παραμύθι τώρα! Μεγάλη δημοσιογραφική ανακάλυψη θα είναι να βρουν ποιοι από την Ελλάδα έχουν βρει τα κονέ, να τα πούμε λαϊκά, με ντόπιους, προσπαθώντας να κάνουν κακό είτε στο πρόγραμμα είτε σε παίκτες. Τι λέτε, ρε! Υπάρχει δήλωση που δεν έχουμε δει ακόμα. Έχω την εντύπωση πως. Τους έδωσα στεγνά. Δεν ξέρω, κάτι συζητιέται στη ζούγκλα, αλλά δεν το έχουμε εξακριβώσει. Θα το δούμε, θα το ψάξετε. Αν θέλουν τα παιδιά. Θα μας το χαρίσετε. Αν θέλουν τα παιδιά να εκδηλωθούν, γιατί όχι, εμείς εκεί είμαστε. 3-2 μειώνει Ασημακόπουλος που παίρνει φορά, πηδάει πάνω από τον κόκκινο πάντο και πέφτει στον κρεμό. Μου το παναχ.